Κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις στα τελευταία λεπτά. Πάμε αμέσως Βρυξέλλες και τον Νίκο Μπέλο. Νίκο, βρισκόμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Σύμφωνα με ελληνική πηγή, φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Η συνεδρία είναι σε εξέλιξη, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία, μας είπε. Η συμφωνία θα είναι γραπτή. Δεν είχε να μας πει τίποτα παραπάνω. Ωστόσο, όπως λέγαμε και προηγουμένως, ότι υπήρχε αισιοδοξία, φαίνεται ότι η αισιοδοξία αυτή επιβεβαιώνεται και στην πράξη. Αντώνη, και φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Ωραία, Νίκο, ένα λεπτό τώρα να δούμε όσα γνωρίζουμε ως τώρα. Ξεκίνησε η συνεδρίαση του Eurogroup ή αυτή η συμφωνία, η καταρχήν συμφωνία, ας την πούμε έτσι, έχει προχωρήσει από τις τριμερείς συζητήσεις που είχαμε στη διάρκεια των τελευταίων ωρών. Ναι, μην έχεις καμία αμφιβολία ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε στις διμερείς που λέγαμε και προηγουμένως. Απλώς αυτή τη στιγμή, πριν από 5-10 λεπτά, μπήκαν μέσα οι υπουργοί. Προφανώς μπήκανε με τη συμφωνία που είχαν πετύχει σε επίπεδο διμερών. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή τώρα θα πάει σε όλες τις αντιπροσωπείες. Αλλά από τη στιγμή, Αντώνη, που συμφωνεί η Ελλάδα και η Γερμανία, όπως καταλαβαίνεις, και οι Γάλλοι ούτως ή άλλως τι θέλανε, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο απρόβλεπτο στη συνεδρία του Eurogroup πέρα από την επικύρωση αυτή τη συμφωνία. Άρα, Νίκο, όπως φαίνεται, τονίζω πάντα, οι κύριοι Σόιμπλε, Βαρουφάκης, Ντάισελμπλουμ και ίσως και ο κύριος Μοσκοβισή παρουσίασαν στο Eurogroup στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης ένα κοινό κείμενο το οποίο καλούνται να εγκρίνουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Αυτό λοιπόν σημαίνει πρακτικά ότι οι τέσσερις κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία την οποία καλείται να εγκρίνει από εδώ και πέρα το Eurogroup. Σωστά? Σωστά, Αντώνη. Αυτό είναι το πιθανότερο, η πιθανότερη εκδοχή, γιατί δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Απλώς επιβεβαιώνουμε αυτό που ήρθε και μας είπε ελληνική πηγή, κυβερνητική πηγή. Μας είπε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Μάλιστα. Νίκο Μπέλο, ό,τι νεότερο εννοείται θα τα ξαναπούμε και πάλι μαζί στη διάρκεια του Δελτίου. Πάμε τώρα στο Βερολίνο να πάρουμε ένα κλίμα, να δούμε και.